πατώνει. Ήσυχοι βέβαια, εδώ και αιώνες. Μα τέλειωσαν τα ψέματα. Το τέλος σας θα φτάσει. Δύο δαιμόνιοι detective ανέλαβαν δράση. Κάποιοι και George δεν συγχωρούν, με τιμωρούν. Κάποιοι και George σχεδιάζουν και ορμούν. Κλέφτες, ύποπτοι και λοποδίτες που ζουν στη θάλασσα, απίθανοι δίτες. Δύο ατρόμητοι γενναίοι φίλοι, κρυφτείτε ένοχοι σε κάποιο κοχύλι. Κάποιοι και George δεν συγχωρούν, με τιμωρούν. Κάποιοι και George σχεδιάζουν και ορμούν. Κάποιοι και George. Ηρεμίας. Είναι γνωστή σε όλες τις επτά θάλασσες σαν η πρωτεύουσα του βάθους. Είναι γνωστή για τα κτίρια της και τους πύργους σπίτια, καθώς και για τα ήσυχα προαστιά της, όπου οι οικογένειες των ψαριών μεγαλώνουν τα μικρά τους κοντά στα καλύτερα σχολεία και τα κέντρα ψυχαγωγίας. Ένα από αυτά τα προάστια είναι το πάρκο των Στριδιών, μια όαση ηρεμίας, όπου μια ήσυχη νύχτα μπορεί κανείς να ακούσει ακόμη και ένα μαργαριτάρι να πέφτει. Αναταραχή στα Στρίδια! Εκείνη τη νύχτα ο Τζόρτζ και εγώ ήμασταν πνιγμένοι στη δουλειά όπως συνήθως. Ο συνέτερός μου, ο Τζόρτζ, κοίταζε τους φακέλους, ενώ εγώ ήμουν απασχολημένος και σκεφτόμουν τη νέα μας υπόθεση. Όταν ξαφνικά... Υπάρχει κάποιος είναι στην πόρτα! Καλά, εντάξει, θα ανοίξω εδώ. Ο κολλέ μου! Κάποιος μου κλέψε το κολλέ μου! Αλήθεια! Μα τι μου λέτε, σοβαρά! Ηρέμησε, ηρεμήστε τώρα! Εντάξει, θα σας πω τι έγινε! Χθες το βράδυ έπαιρναν ύπνακο ομορφιάς! Πράγμα που κάνω πάντα από τότε που η νύφη μου μου έκανε την παρατήρηση για τις σακούλες στα ματιά μου! Δείτε μας για το κολλέ! Το κολλέ μου! Το πανέμορφο κολλέ μου! Ναι, το γενιακό κοιμήλιο! Πρέπει να το βρείτε, σας παρακαλώ! Πρέπει, αξίζει μια περιουσία! Πρέπει να το βρείτε! Όλο αυτό το πλανκτόν είναι δικό σας, αν το βρείτε! Λοιπόν, νομίζω ότι ίσως μπορέσουμε να στριμώξουμε την υπόθεσή σας. Καλύτερα να ξεκινήσουμε. Ο Κάρκι είμαι! Δεν άρχισες την πόρτα, Τζόρτζ! Γεια σας, είμαι ο Περί Λαβράκη, δημοσιογράφος της εφημερίδας Απογευματινό Κοράλι. Άκουσα ότι μόλις αναλάβατε την υπόθεση, θα μου δώσετε κάποιες πληροφορίες. Έχετε κάποιο πλάνο δράσης, θα μου πείτε λίγα πράγματα. Τι είδους ερώτηση είναι αυτή, πάντα έχω ένα σχέδιο δράσης εγώ. Δεν ήταν η πρώτη ληστεία που γινόταν στο πάρκο Στριδιών, όμως είχα καταστρώσει ένα σχέδιο που θα φανέρουν αυτόν τον εγκληματία αμέσως. Λοιπόν, το καταλάβατε το σχέδιο. Μόλις ο τύπος ακουμπεί στα χέρια του σοκολιέ, εσύ θα τον τυφλώσεις με το φλάσ. Και τότε θα έρθουμε εμείς να τον ζαγώσουμε. Κοιτάξτε εκεί! Είστε έτοιμοι, παιδιά? Ακυρητός! Πέρι! Α, είναι ο Χέρμαν! Ο Χέρμαν Χέρμαν, ο Τσιμπίδας είναι. Όχι, ο Χέρμαν Χέρμαν Τσιμπίδας, ο διάσημος κλέφτης του Σικάγο. Ξεκινήσαμε την περιπολία. Γνωρίζουμε καλά όλα τα κρυσφύγετά του. Θα τον βρούμε, θα τον βρούμε. Είναι παιχνιδάκι για μας.
Για δες λοιπόν τι βρήκαμε εδώ. Πες μας πού είναι το υπόλοιπο κολλιέ, ομολόγησε. Δεν το έχω, δεν το έχω τίποτε εγώ. Ορίστε. Α, περίμενε, τώρα θυμήθηκα, ναι, θυμήθηκα, ναι, το πούλησα. Σε ποιον? Το πούλησα, ναι, το πούλησα στον οδοντογιατρό μου, τον δόκτωρα Τσούκτρα. Τι είπες, ο οδοντογιατρός σου είναι ο οποίος ο δόκτωρα Τσούκτρας. Ο ασθενής. Καλώς ήρθες στο άντρο μου, ενώ κάθισες στην καρέκλα. Μπορούσα αμέσως να καταλάβω ότι κάτι βρωμούσε εκεί. Λοιπόν, ποιο φαίνεται να είναι το πρόβλημά σου? Δεν είναι περίεργο, αισθάνομαι ήδη καλύτερα, μου που μου πέρασε. Όχι, αλήθεια, έφυγε ο πόνος, αντίο, γεια σας. Όχι, 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 κάθισε εδώ, ηρέμησε, μοιάζει να είσαι όλος ένας κόμπος. Έλα, θα σε τακτοποιήσω εγώ προσωπικά, χαρούμενε φίλε μου, εγώ ίδιος. Το ένστικτό μου δεν με είχε προδώσει. Μπροστά στα μάτια μου ξετυλιγόταν ένα τρομερό θέαμα. Φαινόταν αμέσως ότι αυτό δεν ήταν συνηθισμένο το διαδίο. Γεια σας παιδιά, γεια! Θα δεις, μόλις σε φροντίσω εγώ προσωπικά, θα δεις, δεν θα έχεις ποτέ ξανά πρόβλημα με τα δόντια σου. Μα τι στο καλό! Τι συμβαίνει πάλι τώρα! Ναι! Όχι, κοίτα εδώ, μα είναι ο διάσημος Κάρχιευ το προσώπος. Δώσε μου την ευχαρίστηση να σου κάνω μια ξενάγηση στο ταπεινό μου εργαστήριο. Αυτή η έπαυλη χτίστηκε από τον τρελό Λούντβιχ το δεύτερο. Τι αγάλματα, τι σκαλίσματα, τι στυλ και τη διακεκριμένη αίσθηση της λεπτομέρειας. Σ' αυτή την έπαυλη λοιπόν διάλεξα κι εγώ να φτιάξω τη μηχανή μου. Την πιο τρομερή μηχανή που έχει δει ποτέ κανείς. Τη μηχανή υπνοτισμού του δόκτωρος Τσούκτρα! Ναι, αλλά τα μαργαριτάρια... Άσε με να μιλήσω! Τα μαργαριτάρια είναι η καρδιά της μηχανής μου. Φέρτε μέσα το ψάρι. Είπα φέρτε το ψάρι τον εθελοντή! Όχι, όχι, αφήστε με να φύγω! Σας παρακαλώ, βοήθεια! Όχι! Όχι, όχι, βοήθεια! Κοίταξε προσεκτικά, αγαπητέ μου Κάρχη! Το ρεύμα περνάει μέσα από τον μετατροπέα του αντιδραστήρα. Περνάει μέσα στο μαργαριτάρι και χάρη στην τέλεια αγνότητα του μαργαριταριού, τότε ο αντιδραστήρας δημιουργεί μια ακτίνα και ναι, είναι τόσο όμορφο, είναι τόσο όμορφο. Και μετά η ακτίνα φτάνει τελικά μέσα στο σώμα του ενθελοντή. Καταπληκτικό δεν είναι, Νέο παιδί, νέο παιδί. Όμως το μαργαριτάρι διαλύει. Το δύστιχο το μαργαριτάρι μου! Έτσι δεν θα χρειαστώ μόνο ένα μαργαριτάρι, θα χρειαστώ εκατομμύρια! Δισεκατομμύρια μαργαριτάρια! Έτσι θα κάνω σκλάβο όλο τον κόσμο και τότε θα γίνω ο κυρίαρχος της θάλασσας! Είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι, μήπως ο Δόκτωρ Τσούκτρας είχε χάσει τα λογικά του. Και τώρα, αγαπητέ μου Κάρχη, ήρθε η σειρά σου επιτέλους να γίνεις εθελοντή. Και τώρα, Κάρχη, θα έχεις την τιμή να γίνεις ο επόμενος σκλάβος μου. Πάτησε το μίσο το Φρατσούκτρα. Πολύ αργά. Να, σταματήστε τώρα.
Σταματήστε! Κάρκι, είσαι καλά! Μα τι έγινε εδώ! Τι γίνεται εδώ! Μα σταματήστε το! Να! Σας ευχαριστούμε, χάρη σε εσάς είμαστε και πάλι ελεύθεροι. Είναι ο Δόκτωρ Τσούχτρας! Θα επιστρέψω και θα πάρω την εκδίκησή μου. Δεν έχετε ακούσει την τελευταία λέξη ακόμη από τον Δόκτωρα Τσούχτρα! Για άλλη μια φορά, ο Κάρτι και ο Τζορτζ είχαν διαβέψει πάνω στις δυνάμεις του εγκλήματος. Α, το κολλιέ μου! Καρχηρό μου! Κόσμημα της ζωής μου! Καρχηρό μου! Κόσμημα της ζωής μου! Μα που πηγαίνεις! Περίμενε με! Περίμενε με! Τώρα αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να πείσω τον Τζορτζ να μοιραστούμε την αμύβη.